Γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ και δημιουργός του blog networkpavlamarketing.gr και σήμερα θα ήθελα να σας ζητήσω να μην επιτρέπετε στις προθεσμίες των άλλων να καθορίζουν το δικό σας πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ κάτι τέτοιο, να κάνετε ας πούμε μια δουλειά και να έχετε κάποιος να σας ζητήσει να του κάνετε μια δουλειά δική του, την οποία την παρουσιάζει ότι πρέπει να γίνει τώρα αμέσως, γιατί είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Ότι δηλαδή, αν δεν γίνει τώρα αυτή η δουλειά από εσάς, θα έρθει η συντέλεια του κόσμου. Και τι κάνετε? Αφήνετε τη δουλειά που κάνετε και αρχίζετε να ασχολείστε με τη νέα δουλειά που σας έφεραν? Συνεχίζετε με τη δουλειά σας και μόλις τελειώσετε αυτό που κάνατε, τότε αρχίζετε με την άλλη? Μήπως η πίεση του άλλου είναι τέτοια που σας δημιουργεί άγχος? Κάποτε επέτρεπα και εγώ να συμβεί αυτό σε μένα. Ήμουν στο γραφείο μου, δούλευα σε ένα project, ας πούμε, πέραν τηλέφωνα ή βοηθούσα ένα συνεργάτη μου ή έγραφα κάποιο άρθρο στο blog μου, οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Και χτυπούσε το τηλέφωνο. Ή έμπαινε κάποιο στο γραφείο μου και μου ζητούσε να του κάνω κάποια δουλειά. Παράδειγμα, θέλω να κρατήσει λίγο τα παιδιά, γιατί πρέπει να πεταχτώ μέχρι το σούπερ μάρκετ. Θέλω να έρθει να με πάρει από το τάδε μέρο τώρα, γιατί αυτό. Στείλει αυτό το email, αυτό το fax στον τάδε τώρα, γιατί του είπα θα το στείλουμε τώρα. Χρειάζομαι οπωσδήποτε να μου φέρεις το τάδε προϊόν τώρα. Όλα έπρεπε να γίνουν τώρα και επέτρεπα στις δικές τους προθεσμίες να μου προσθέτουν άγχος, περισσότερη δουλειά και αρκετούς περισπασμούς από αυτό που έκανα. Κάποια στιγμή όμως, συνειδητοποίησα ότι για να μπορέσω να είμαι περισσότερο αποτελεσματικός και παραγωγικός σε οτιδήποτε κάνω, χρειάζεται να μπορώ να είμαι εστιασμένος σε αυτό, χωρίς περισπασμούς και χωρίς διακοπές. Αυτό δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με τους άλλους, έχει να κάνει αποκλειστικά με εμάς. Αν εμείς επιτρέπουμε στους άλλους να μας χώνουν με τις δικές τους επίγουσες δουλειές, τότε τους δίνουμε το μήνυμα ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι και τόσο σημαντικό και ότι μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να μας διακόπτουν και εμείς θα τρέχουμε να τους ικανοποιήσουμε ή να τους εξυπηρετήσουμε. Όταν έρχεται λοιπόν κάποιος προσπαθώντας να μου δώσει την επίγουσα δουλειά του, διακόπτοντας αυτό που κάνω, του λέω ναι, θα το κάνω, αλλά μόλις τελειώσω αυτό που κάνω τώρα ή μόλις τελειώσω τη δουλειά μου. Τώρα, αν επιμείνει και μου πει ότι είναι επίγον και πρέπει να γίνει τώρα, τότε μπορώ να του πω το εξή, ότι αν είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει τώρα, θα πρέπει να το κάνει εσύ. Και θα προτιμούσα άλλη φορά να με ενημέρωνε νωρίτερα για όλα αυτά, ώστε να μπορώ να το βάλω στο πρόγραμμά μου. Δεν γίνεται να έρχεσαι τελευταία στιγμή και να μου ζητά να αφήσω αυτό που κάνω τώρα για να εξυπηρετήσω αυτό που θέλει εσύ. Πείτε το με αγάπη και σεβασμό, αλλά με δυναμισμό. Και ζητήστε την κατανόησή του. Δώστε του να καταλάβουν ότι αυτό που κάνετε είναι όντω σημαντικό και ότι χρειάζεται να το σέβονται. Αλλά πρώτα χρειάζεται να το σέβεστε εσεί οι ίδιοι. Μην επιτρέποντας φυσικά τους άλλους να σας διακόπτουν κάθε ώρα και στιγμή. Αν θέλετε να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας όσον αφορά τη διαχείριση του χρόνου και τις προτεραιότητές σας και να κάνετε τις πιο αποδοτικές εργασίες, ειδικά για το δικτυακό marketing, τότε παρακολουθήστε την εκπαίδευσή μου με θέμα αποτελεσματική διαχείριση χρόνου. Θα βρείτε το link στα σχόλια ή μπαίνοντας στη σελίδα GreekCoach.gr/χρόνος. GreekCoach.gr/χρόνος. Επίσης, κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, πατώντας το κόκκινο κουμπί ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω τέτοια βίντεο. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας!